Φέτος το Πάσχα είναι τελείως διαφορετικό από άλλες εποχές για μας. Εκεί που είχαμε συνηθίσει το τηλέφωνο να χτυπάει συνέχεια, τώρα θα είναι κλειστό. Αυτή η περίοδος που χάνεται, που περιλαμβάνει την 25 Μαρτίου, περιλαμβάνει το Πάσχα με την ευρύτερη έννοια, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, που είναι τρεις μέρες αρκετά μεγάλες και επερχόμενη μετά και η Πρωτομαγιά, σίγουρα είναι ένα οικονομικό πλήγμα αρκετά σοβαρό, αλλά μπροστά στην ανθρώπινη ζωή, ξέρω εγώ, τι μπορείς να πεις. Το μόνο που θα κάνουμε θα είναι την Κυριακή του Πάσχα, θα εξυπηρετήσουμε φίλους και πελάτες, θα είναι γύρω στις 15 με 20 οικογένειες. Δεν έχουμε λόγους να δουλέψουμε περισσότερο εκείνη την ημέρα. Οικονομικά είναι σίγουρο ότι όλους μας έχει πλήξει αυτό. Τι να σας πω, δηλαδή ότι συζητάμε για 4 εβδομάδες κέρδη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και 4 εβδομάδες έξοδα, τα όποια έξοδα έχουμε, κάνοντας απολύτως τίποτα. Αλλά έπρεπε να γίνει. Θα ανοίξουμε ανήμερα το Πάσχα, να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας που τους έχουμε χρόνια και δεν θέλουμε να τους αδικήσουμε και να τους δώσουμε το φαγητό που τους έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια και που είναι θαμώνες εδώ και τους αρέσει. Να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο μας που τους έχουμε ανάγκη, που τους ευχαριστούμε και όλους τους πελάτες μας. Που μας έχουν και μας πληρώνουν με την καλλιένεια. Είναι και η υγεία πρώτα-πρώτα η δουλειά. Είναι η δουλειά μας, έχουμε μάθει εδώ πέρα να καθόμαστε μέρα-βράδυ. Μεγαλώσαμε εδώ μέσα. Ο πέρυσι με φέτος είναι τεράστια διαφορά, είναι πάνω από 80% κάτω. Χάσαμε μάλλον τον καλύτερο μήνα. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι, όλοι μας θα το πληρώσουμε αυτό. Είναι και για την υγεία μας πρώτα-πρώτα. Το βλέπω και λίγο παράξενο, σου λέει κλείσει το μαγαζί σου. Να μην πεθάνεις από τον κορονοϊό και να σου δίνει και χρήματα. Δηλαδή, να είναι καλά, και αυτό καλό είναι. Και αυτό καλό είναι άμα τον πάρεις από την καλλιένεια. Γιατί για την υγεία μας φωνάζουν και σου λέει κλείσετε μέσα να μην κολλήσετε κάτι. Δεν είναι γι' αυτό δηλαδή. Εγώ δεν το βλέπω τόσο να το παρεξηγήσω. Καλό είναι γι' αυτό. Να βλέπουμε και την άλλη πλευρά δηλαδή. Δεν βαριέσαι, έχει ο Θεούλης σας. Είμαστε γεροί αύριο όλοι μαζί. Πάλι θα ξαναδουλέψουμε. Όχι, έχω πολύ εμπιστοσύνη. Πιστεύω ο κόσμος θα βγει σιγά-σιγά. Θα βγει. Είμαι σίγουρος θα βγει. Δεν μπορούμε και εμείς στην ταβέρνα να πάμε. Και εμείς που έχουμε ταβέρνα, στην ταβέρνα να πάμε. Έχουμε μάθει να κάνουμε τη βόλτα μας. Λίγο γαρσάκι, λίγο μεζεδάκι να το κάνουμε, παιδιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά δεν μας έχει μείνει και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν. Δεν βλέπω να έχει μείνει στον κόσμο τίποτα άλλο. Λίγο γαρσάκι, λίγο μεζεδάκι έχει μείνει. Αν δεν και έναν καφέ, τι άλλο μας μένει. Να είμαστε γεροί, έχουμε καιρό να φύγει αυτό το κακό που μας βρήκε σαν χώρα και σαν όλο τον πλανήτη. Και ο Θεούλης μεγάλος είναι. Θα ξανάρθουν τα καλά χρόνια και καλές και γιορτές και όλα, θα ξαναβρούμε πάλι.